Πραγματοποιήθηκε η συνάντησή μας με την Επιτροπή, την οποία με πρωτοβουλία της Δημάρχου Καβάλας συνεδρίασε σήμερα, προκειμένου για ακόμα μία φορά να καταθέσουμε τα προβλήματα τα οποία εδράζονται μέσα στον χώρο της βιομηχανίας. Ήθελαν οι φορείς να συνεδριάσουν και χωρίς την παρουσία μας. Ενδεχομένως να έχουν πει κάτι το οποίο να μην θέλουν να ακούσουμε εμείς, δεν γνωρίζουμε. Κοιτάξτε, είναι μια περίπτωση η οποία, αυτό που λέμε πραγματικά, ο νομικός δρόμος έχει θέλει χρόνο. Από εκεί και πέρα όμως χρειάζονται πρωτοβουλίες. Και οι πρωτοβουλίες, εδώ θα φανεί ο κάθε θεσμός τι πρωτοβουλία μπορεί να πάρει και ποια θέση έχει και ποια θέση μπορεί να χρησιμοποιήσει για να μπορέσουμε να πιέσουμε να λυθεί αυτό το πρόβλημα που είναι πραγματικά σημαντικό. Οι παριστάμενοι εξέφρασαν όλοι την έντονη ανησυχία τους για τη συνεχιζόμενη αντιδικία εργοδοσίας εργαζομένων που έχει επιπτώσει στην κοινωνία της Καβάλας μετά τα πρόσφατα μεμονωμένα αλλά εξαιρετικά δυσάρεστα επεισόδια. Αποφάσισαν να εντείνουν τις ενέργειές τους προκειμένου να επιληθεί τάχιστα το προκύψαν πρόβλημα στη βιομηχανία λιπασμάτων και το εργοστάσιο να επαναλειτουργήσει με ομαλότητα, ασφάλεια, εργασιακή ειρήνη και με όλους τους εργαζομένους του. Ταυτόχρονα όλοι οι συμμετέχοντες καλούν τα εμπλεκόμενα μέρη να επιδείξουν σύνεση, υπευθυνότητα και ψυχραιμία για να αποφευχθούν συμβάντα που δυναμητίζουν περαιτέρω την κοινωνική ειρήνη της πόλης μας και έχουν δυσμενείς επιπτώσεις σε βάρος οικογενειών συμπολιτών μας. Τέλος, καλούν την εργοδοσία να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την συνέχιση της λειτουργίας του εργοστασίου με ασφάλεια τόσο για τους εργαζομένους όσο και για το περιβάλλον και την τοπική κοινωνία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το περιεχόμενο. Συμφωνήσαμε όλοι μαζί και συμφωνήσαμε και τι πρέπει να κάνουμε.